Μέχρι σήμερα είμαστε σε μια συνεχή αναζήτηση προσωπικού από τους επιλαχόντες με τη σειρά κατάταξής τους και μπορώ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να σας διαβεβαιώσω ότι πέραν από 10 με 12 άτομα που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις και έχουν ξεκινήσει εργασία, τα υπόλοιπα άτομα αναζητούνται. Από αυτά 10 άτομα, όσοι έχουν περάσει σε ειδικότητες σερβιτόρων, βοηθών σερβιτόρων, έχουν δηλώσει αδυναμία γνώσης της δουλειάς. Οι θέσεις αυτές, καταλαβαίνετε, είναι θέσεις οι οποίες θα καλύψουν κυρίως την επιχείρηση του ΑΧΤΕΟΝ. Υπήρχε μία σκέψη, από τη στιγμή που αυτά τα άτομα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν για τη δουλειά που έχουν προσληφθεί και δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, διότι οι προσλήψεις είναι με το ΑΣΕΠ, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογή εμείς του προσωπικού αυτού που θέλουμε. Δυστυχώς δεν είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση να πάρουμε τους καλύτερους που υπάρχουν στην αγορά, αλλά είμαστε αναγκασμένοι κυρίως να παίρνουμε ανέργους, διότι αυτοί είναι που έχουν και τα πολλά τα μόρια, να δουλέψουμε με αυτούς. Υπήρχε λοιπόν η σκέψη μέσα στο μυαλό μας να δούμε τι θα κάνουμε με μια επιχείρηση η οποία είναι, να τη χαρακτηρίσω στην πρώτη γραμμή, όχι από πλευράς εσόδων, αλλά είναι στην πρώτη γραμμή ως εμβληματική επιχείρηση, ως εμβληματικό κτίριο που είναι το ΑΧΤΕΟΝ στην καρδιά της Ρόδου, να αποφασίσουμε αν θα το ανοίξουμε ή όχι. Αποφασίστηκε να γίνει μία εκπαίδευση κάποιου προσωπικού εδώ και 4-5 ημέρες για να μάθει τα στοιχειώδη. Να μπορεί δηλαδή να κρατάει το δίσκο, να μπορεί να κάνει ένα καφέ, να μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη. Εκτός από τα προβλήματα του προσωπικού, αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου του τελευταίου μνημονίου με τις προμήθειες. Που τι λέει το μνημόνιο, απαγορεύει να υπάρχουν πολλές αναθέτουσες αρχές για διαγωνισμούς και αναθέτει στο Δήμο μόνο να κάνει διαγωνισμούς για είδη που αφορούν προμήθειες υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο στο Δήμο για όλα τα νομικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Αυτό με μία επίσκεψή μου στην Αθήνα και με παρεμβάσεις που κάναμε και στο ελεκτικό συνέδριο και εδώ στον Επίτροπο, οι οποίοι, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, μας βοήθησαν και μας άνοιξαν δρόμους για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση και να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι το ξεπεράσαμε και θα κλείσει και το θέμα των προμηθειών. Ένα τρίτο θέμα το οποίο δημιουργήθηκε με το ΑΧΤΕΟΝ ήταν μία εργολαβία η οποία ανατέθηκε με διαγωνισμό και αφορούσε την ανακαίνιση του υπαίθριου χώρου. Προέβλεπε κατασκευή νέας τέντας, φωτιστικών σωμάτων και ένα ξύλινο δάπεδο. Παράλληλα έχει γίνει διαγωνισμός για προμήθεια νέου εξοπλισμού, τραπεζοκαθισμάτων, τα οποία είναι ήδη εδώ. Όμως, μετά από προφορική συνεννόηση και έγκριση των σχεδίων και από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, μετά από κάποιες καταγγελίες όπως μας αναφέρθηκε ιδιωτικών συμφερόντων και πιέσεις προς την προϊσταμένη αρχή νεωτέρων μνημείων, υπήρξε ένα προσωρινό σταμάτημα των εργασιών με το αιτιολογικό ότι δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο στον αύριο χώρο του ΑΧΤΕΟΝ. Εμείς συμμορφωθήκαμε, παρά τις αντιδράσεις της δικές μου, αλλά με την επιμονή του Δημάρχου, και αποφασίσαμε τελικά να μην προχωρήσουμε στην κατασκευή του ξύλινου δαπέδου, αλλά καταθέτουμε μία άλλη πρόταση η οποία αφορά τοποθέτηση δαπέδου που να είναι
σε μία συνάφεια με τις πλάγες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά και με ένα μεγάλο ερώτημα δικό μου. Πώς είναι δυνατόν η υπηρεσία των νεωτέρων μνημείων να έχει επιτρέψει στον αύλιο χώρο του Αχταίων την κατασκευή παιδικής χαράς, υπερυψωμένης κατά 1,5 μέτρο και με πλαστικό τάπητα? Πώς είναι δυνατόν αυτή η υπηρεσία, το μισό χώρο του αύλιου χώρου του Αχταίων, να έχει επιτρέψει να είναι αυτή η κατασκευή, αλλά παράλληλα να υπάρχουν εγκατεστημένα και παιχνίδια που όλοι εσείς μπορείτε να δείτε?